Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των σεισμόπληκτων της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Χιλιάδες υφάκελοι στον ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου. Τα ΔΕΦΗ Σωκράτης Βαρδάκης. Καλημέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Δουβιεράκη. Καλά, καλά. Ας ελπίσουμε ότι η χθεσινή κινητοποίηση, η μεγαλειώδη κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, επιτρέψτε να το πω αυτό, θα δώσει, έδωσε το μήνυμα. Το θέμα είναι να το πάρει η κυβέρνηση όσον αφορά την ακρίβεια, την σχολοκέρδεια, τα προβλήματα δημοκρατίας που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα. Ήταν η μεγαλύτερη απεργιακή πορεία και συγκέντρωση των τελευταίων ετών. Πιστεύω η κυβέρνηση θα πάρει το μήνυμα. Πιστεύω. Χωρίς να λείψουν όλα εκείνα τα οποία έγιναν και στο κέντρο της Αθήνας, προσαγωγές, συλλήψεις. Τα οποία είναι οπωσδήποτε καταδικαστές. Mm-hmm. Λοιπόν, Αρκαλοχώρη. Για να σταματήσουμε στο Αρκαλοχώρη. Προσπαθούμε όπως εσείς να αναδεικνύουμε όλα εκείνα που δημιουργούν συνθήκες, τα έλεγα εγώ και θα σας εξηγήσω παρακάτω, αναξιοπρέπειας στις σεισμόπληκτες περιοχές, και το κάνουμε αυτό. Έχει σταματήσει επιτέλους ο εμπεγμός των συμπολιτών μας που επλήγησαν από το φωνικό σεισμό του περασμένου Σεπτέμβρη. Απλά, τα ΕΦΚ, τι σημαίνει? Τομέας αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών. Υπάρχει άλλος τομέας διεκπαιρέωσης φακέλου για την αποκατάσταση των καταστροφών από τους σεισμούς, από το σεισμό? Όχι. Mm-hmm. Και πραγματικά, κυρία Δουλειράκη, ακούγοντας προηγούμενες ημέρες κυβερνητικά στελέχη και μάλιστα και στελέχη της κυβέρνησης από το Ηράκλειο, καταγωγής από το Ηράκλειο, να λένε ότι σιγά σιγά επανέρχεται η κανονικότητα. Όχι βγαίνει κανείς από τα ρούχα του. Αλλά προβληματίζεται, κυρία Δουλειράκη, αν υπάρχει ένα κράτος δικαίου, αν αυτοί που επικοινωνούν με τέτοιο τρόπο ζουν σε αυτή τη χώρα. Συγκεκριμένα, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, έπρεπε να έχει επανδρωθεί ο ΤΑΕΦ για χίλιους δύο λόγους. Αυτή τη στιγμή, από τους 30 υπαλλήλους, κυρία Δουλειράκη, διαφόρων ειδικοτήτων που θα στελέχωναν τον ΤΑΕΦ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, έχουν νομίζω 17 ή 16. Τον αριθμό των 30 υπαλλήλων σε τρεις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις αλλά και σε κατηδία συζήτηση με κυβερνητικά στελέχη είχαν δεσμευθεί απόλυτα για τον αριθμό των 30 και θα βλέπαμε σε βάθος χρόνου να αυξηθεί ο αριθμός για να μπορούν να διεκπαιρεώσουν ένα πολύ δύσκολο έργο. Μόνο 17 λοιπόν βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και πολύ σωστά είπατε ότι εκκρεμούν 8.000 φάκελοι που δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα. Δεν έχει δοθεί ούτε μία έγκριση φακέλου για την εκταμείευση των χρημάτων ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να πραγματοποιήσουν τις εργασίες που απαιτούνται στα σπίτια τους. Δεν φτάνει, κυρία Δουλειράκη, μόνο αυτό. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Αντί να λύνουν προβλήματα, δημιουργούν. Μας έλεγαν προχθές ότι σκοπεύουν να αυξήσουν και άλλο το φόρτο εργασίας σε αυτή την υποστελεχωμένη υπηρεσία. Καθώς με κοινή υπουργική απόφαση, ακούστε τώρα, 27 Ιανουαρίου, μια υπουργική απόφαση τροποποιεί τη διαδικασία χωρίς αποζημίωση οικοσκευής, που ήταν το μόνο ποσό που δινόταν σχετικά άμεσα, και πλέον, κυρία Δουλειά, και γι' αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται πλήρης φάκελος για τη διαδικασία των διασταυρώσεων των στοιχείων της αίτησης με στοιχεία του δελτίου επανελέγχου του ακινήτου ή, ακούστε, δελτίο ταχείας αυτοψίας. Γιατί αυτό? Έχετε καταλάβει γιατί αυτό? Όχι, κανείς δεν έχει καταλάβει. Ναι. Μέχρι τώρα ήσχε η προηγούμενη απόφαση που με συνοπτικές διαδικασίες οι άνθρωποι αποζημιώνονταν την οικοσκευή. Προσπαθώ να επικοινωνήσω να σας πω και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, τον κύριο Γκαντάτσιο, για να σας ακούει και να δούμε αν εκείνοι ξέρουν κάτι από τη δική τους την πλευρά. Μακάρι, μακάρι. Ναι, ναι. Είναι δραστήριοι άνθρωποι και εγώ τους εμπιστεύομαι και να ξέρετε ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί που πραγματικά έχουν βάλει πλάτη για αυτά τα δυσεπίλητα προβλήματα που έπρεπε να είναι αλλονού Παπά Ευαγγέλιο η λύση τους. Ένα τελευταίο να σας πω. Το κρατάω αυτό στιγμή, σχόλιο, γιατί είναι η αλήθεια. Δεν έχουν βάλει πλάτη ακριβώς. Ανοίγουν το δρόμο
για να βρεθούν λύσεις σε πολλά πράγματα που, ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτά θα έπρεπε άλλος να τα ψάχνει. Προχωρήστε. Ακούστε λοιπόν τώρα, 1200, περίπου, έχουμε 1200 περίπου κατεδαφιστέα κτίρια. Ξέρετε σε πόσα κτίρια έχουν απομακρυνθεί τα αδρανή υλικά από τα 1200 στα 20. Μάλιστα. Στα 20. Και ενώ, να σας πω ένα άλλο, από αρκετούς, από σύσσωμη την αντιπολίτευση, έχει γίνει η πρόταση επιστροφής του ΔΠΑ στις οικοδομικές εργασίες. Πρόσφατα και βουλευτής του Κινάλ είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Φωνήβω όντως, δεν υιοθετείται τίποτα. Και για να πάρεις την επιδότηση, ακούστε τώρα να σας πω και ένα ωραίο, για να πάρεις την επιδότηση ηλικίου, αυτή την παίρνεις. Την παίρνεις, για να είμαι ειλικρινής. Για να την πάρεις χρειάζονται 25 έγγραφα. Δηλαδή, ακούστε τώρα, να ζητάει στο φάκελο μέσα να υπάρχει, για να πάρεις την επιδότηση ηλικίου, να υπάρχει ενοικιαστήριο και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη όταν ότι ενοικιάζει το σπίτι. Κοίτα δουλειάκι, δεν ξέρουμε όλοι όταν συνάψουμε ένα συμβόλαιο με ένα ιδιοκτήτη να ενοικιάσουμε το σπίτι του, το καταθέτουμε στην εφορία. Και το άλλο που θέλει τριετίας και πλέον λογαριασμούς της ΔΕΗ για να αποδείξω ότι έμενα στο σπίτι που ο σεισμός κατέστρεψε και όχι του τελευταίου χρόνου. Και ποιο λόγο. Και ποιο λόγο εγώ να ψάχνω από τη ΔΕΗ τριετίας λογαριασμούς. Yeah. Καταλάβατε, δηλαδή, σας είπα τώρα 2-3 απλά πραγματάκια. Αλλά για να καταλάβετε και να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, το τι συνθήκες δημιουργούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια κατάσταση. Την ελπίδα, την αισιοδοξία να κάνουν ένα βήμα μπροστά, τους ρίχνουν κάθε μέρα. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Να σας υπενθυμίσω, γιατί θέλω να καλημερίσω και τον κύριο Κατάτσιο, να υπενθυμίσω στον κόσμο που έχει ακούσει αυτή τη συζήτηση στο παρελθόν, δεν ξέρω αν την είχατε ακούσει εσείς, τον τότε πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κοκολάκη, όταν μιλούσαμε για αυτό το θέμα και ήταν ο κύριος Κοκολάκης και ο κύριος Σταυρναράκης από το Τεχνικό Επιμελητήριο στην ίδια γραμμή, να λέει ο κύριος Κοκολάκης, εδώ θα πάμε και θα καταθέτουμε στο τέλος αιτήσεις στον Άγιο Πέτρο. Γιατί για να αποκατασταθεί όλη αυτή η ζημιά που έχει γίνει στο Αρκαλοχώρι με τον τρόπο που κινούνται, θα πάμε σε βάθος δεκαετίας. Έρχεστε εσείς και μιλάτε για 8.000 φακέλους, έρχεστε εσείς και λέτε 1.200 κατεδαφίσεις έχουν γίνει 20. Προχθές έβλεπα μία ανάρτηση από κάποιους σεισμόπληκτους που λέγανε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε και τα υλικά αυτά τα οποία έχουν βρεθεί κάτω εξαιτίας του σεισμού για να μπορέσουμε να χτίσουμε ή να προχωρήσουμε και να επιδιορθώσουμε τις οικίες μας. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά ένας φαύλος κύκλος. Από τις 1.200 οικοδομές που έχουν πέσει, σπίτια που έχουν πέσει, έχουν απομακρυνθεί τα αδρανή. Μόνο στις 20 περιπτώσεις, μάλιστα. Αλλά αυτό, κυρία Δουλειράκη, να μην ξαναμιλήσω, θα ακούσω τον κύριο Γκακάτση, αλλά αυτό που σας είπα έχει μέγιστη σημασία. Τομέας αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών. Όταν, κυρία Δουλειράκη, δεν επανδρωθεί ο ΤΑΕΦ με το κατάλληλο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, έστω και στον αριθμό 30, γιατί κατά την άποψή μου, αν θέλετε, δεν φτάνει ούτε αυτός ο αριθμός. Ναι. Δεν πρόκειται, εάν πάμε με αυτούς τους ζεσμούς, με τους 17 υπαλλήλους που έχει αυτή τη στιγμή ο ΤΑΕΦ, δεν θα μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε τους φακέλους των ανθρώπων ούτε την επόμενη διετία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατάτσιο, καλημέρα. Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, για την φιλοξενία. Επειδή το θέμα αυτό για άλλη μια φορά έρχεται στη Βουλή με την κοινοβουλευτική παρέμβαση 19 βουλευτών, ακούτε τον κύριο Βαρδάκη με πρωτοβουλία του γίνεται. Ποια είναι τα δικά σας τα δεδομένα και τα στοιχεία? Ακούσατε το τι μας λέει ο κύριος Βαρδάκης? Έχει απόλυτο δίκιο, είναι πλήρως ενημερωμένος ο κύριος Βαρδάκης και ευχαριστούμε για την τροπολογία που καταθέτουν και είναι ουσιαστικές αυτές οι παρεμβάσεις. Το θέμα, κυρία Δουλγεράκη, ξέρετε ποιο είναι? Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό βέβαια στην εκπομπή και είμαστε πάντα επίκαιροι και με αυτά που είχαμε πει παλαιότερα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τι θέλω να πω? Για το σεισμό του 1999 στην Αθήνα, για πολύ λιγότερες περιπτώσεις, είχαν απασχοληθεί 300 άτομα σε 12 διαφορετικούς τομείς για να λύσουν το πρόβλημα των λιγότερων περιπτώσεων. Στη δική μας περίπτωση έχουμε 8.000 φακέλους
χωρίς κάποιες περιπτώσεις που έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει ακόμα πρώτες αυτοψίες, και είναι λιγότεροι από 30, 17 όπως είπε ο κ. Ζαδάκης πολύ σωστά. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας. Είμαστε στο σημείο 0. Κύριε Κεντάτσιο, σε αυτές τις 8.000 πρώτες περιπτώσεις, λέτε σε πολλές από αυτές, δεν έχει γίνει καν ακόμα η πρώτη αυτοψία. Ξέρουμε γιατί αριθμό μιλάμε. 8.000 περιπτώσεις έχουν γίνει, είναι οι φάκελοι που χρειάζεται να καταδεθούν. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις που δεν έχει γίνει πρώτη αυτοψία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε πώς είναι. Εκεί δηλαδή ο αριθμός μπορεί να ανέβει και άλλο παραπάνω. Και είμαστε, κυρία Δουλγεράκη, 14 μήνες μετά το σεισμό και βρισκόμαστε στον κοινό παρονομαστή με εξαγγελίες μη εφαρμόσιμες, με αργόστιθες διαδικασίες, με τους σεισμόπληκτους να είναι όμοιροι των διαδικασιών απέναντι σε ένα κράτος μαμούθ. Όλα αυτά πότε θα διορθωθούν? Μέχρι τη στιγμή, στις δικές μας εκτιμήσεις είναι ότι, κυρία Δουλγεράκη, το 30% των σπιτιών δεν θα ξαναφτιαχθεί ποτέ. Όχι με τους ρυθμούς που πάμε, δεν θα ξαναφτιαχθεί. Τα χωριά μαραζώνουν. Έχουμε περάσει το μεγαλύτερο. Δεν θα ξαναφτιαχτεί γιατί το 30%? Γιατί δεν συμφέρει. Κάποιοι είναι μεγάλες ηλικίες και δεν θα μπορέσουν, δεν θα προλάβουν. Έτσι, ούτε με το δανεισμό. Δηλαδή, όταν έχουμε το 20% της στεγαστικής συνδρομής πρέπει να περάσει μέσα από δανεισμό, εκτός αν τα έχει κανείς, ή αν κλέψει, ή αν πουλήσει κάτι άλλο, ή αν δανειστεί από κάποιο φίλο. Αλλά αν περάσει μέσα από τη διαδικασία την τραπεζική, πάνω από 65-70 χρονών δεν δίνονται δάνεια. Τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Όπως και στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη δεν έχει δοθεί ούτε ένα δάνειο τόσα χρόνια. Ενώ είχαν πιστωθεί κάποια χρήματα, δεν είχαν δώσει τράπεζες ένα δάνειο σε ένα δικαιούχο. Είναι αυτό που είπατε, ότι βρίσκεστε απέναντι σε ένα κράτος αμαμούθ. Του 20%. Ούτε στην Κεφαλονιά. Ούτε στην Κεφαλονιά. Γιατί, όπως λέει ο κ. Γκάτσης πολύ σωστά, είναι οι δεδαλώδεις διαδικασίες, αλλά και το μεγάλο της ηλικίας ανθρώπων που δεν τους επιτρέπει, είτε θα τους δώσει το δάνειο ή τράπεζα. 14 μήνες μετά, και δεν είναι μόνο αυτές οι περιοχές, μισή Κεφαλονιά, είναι η Σάμος και είναι και διάφορες άλλες περιοχές που δυστυχώς έχουν προβλήματα. Λέτε λοιπόν, κύριε Γκαντάτσιο, ότι το 30% δεν θα ξαναφτιαχτεί. 2.000 τα σπίτια τα οποία θα πρέπει να... όχι, 1.200 τα σπίτια τα οποία θα πρέπει να κατεδαφιστούν. 20 μόνο περιπτώσεις έχουν απομακρυνθεί τα αδρανή υλικά, έτσι είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Και ξέρετε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το 80% των επιχειρήσεων, για να δουλέψει αυτό το χρόνο, για να μην χάσει τα περσινά Χριστούγεννα, τα πρώτα δύσκολα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι και αυτά τα Χριστούγεννα, έβαλαν το χέρι στην τσέπη μόνοι τους. Τίποτα, καμία ενίσχυση. Το 15% των καταστημάτων δεν ξανά άνοιξε. Έχουν φύγει. Υπάρχουν περιπτώσεις καταστηματαρχών που ζήτησαν να πάρουν αποζημίωση και επειδή έχουν φύγει και έχουν αλλάξει έδρα, δεν δικαιούνταν αποζημίωση για την έδρα που ήταν στο σεισμό, που ήταν το κατάστημά τους στο προηγούμενο κατάστημα. Δηλαδή τρελά πράγματα. Το πιο τρελό, δεν το ακούσατε που το είπε πριν από λίγο ο κύριος Βαρδάκης, ότι εδώ γίνονται πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα ή πιο σύνθετα, να το πω διαφορετικά, σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και με τη διαδικασία χορήγησης, αποζημίωσης, οικοσκευής, που άντε λες ήταν λίγο πιο απλό το πράγμα, τώρα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Ακριβώς, τώρα βάλαν μόνοι τους ένα φόρτο ακόμα παραπάνω στην πλάτη, σαν να βάλουν στους υπαλλήλους του ΤΑΕΦ να τρέχουν στην άμμο. Δηλαδή, τι ζητούσαμε? Ένα 30% των ανθρώπων δεν είχαν πάρει οικοσκευή. Όταν είχε έρθει ο κ. Θεαντόπουλος το Μάιο, του επισημάναμε το πρόβλημα. Θα λυθεί. Ωραία. Το 30% λοιπόν, αντί να λυθεί με έναν απλό τρόπο, με μια απλή, βεβαίως, όπως την είχαν, με μια δήλωση, όπως την είχαν πάρει τόσοι και τόσοι, ιδίως για τα πράσινα σπίτια, τι γίνεται τώρα? Τα κίτρινα και τα πράσινα σπίτια που δεν είχαν πάρει οικοσκευή πρέπει να καταθέσουν φάκελο. Και εντάξει, μεν τα κίτρινα το καταλαβαίνω. Είχε γίνει κάποιο λάθος στο δικαιούχο, θα καταθέσουν φάκελο γιατί πρέπει να κάνουν τις επιδιορθώσεις. Τα πράσινα όμως. Πλήρη φάκελο. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε για τα πράσινα σπίτια που παίρνουν 2.000 ευρώ οικοσκευή και ο φάκελος κοστίζει στα 1.500, ποιος ο λόγος να κάνει το φάκελο, κύριε Δουγκεράκη? Υπάρχει λόγος? Κανένας λόγος. Και ξέρετε, σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν πάρα πολλοί. Και επισημάναμε στον κύριο Τριαντόπουλο το Σεπτέμβριο, την ίδια μέρα που μας το ανακοίνωσε, του είπαμε, κύριε Υπουργέ, στην ίδια γειτονιά, στην ίδια οικοδομή, ένας θα είχε πάρει τα 2.000 της οικοσκευής σε πράσινο σπίτι στο ισόγειο και με τον καινούριο νόμο δεν θα το πάρει ο άλλος. Θα πρέπει να καταθέσει φάκελο. Αυτό είναι άδικο.
Αυτό είναι άδικο, πρέπει να λυθεί. Δηλαδή στο μέτρο της ίσης μεταχείρισης και της ισοπολιτείας. Μάλιστα. Εσείς από τη δική σας την πλευρά βρισκόσαστε στο ίδιο το σημείο. Η πολιτεία βρίσκεται στο ίδιο το σημείο. Εσείς θα περάσετε άλλο ένα χειμώνα μέσα στα containers. Εκείνοι οι οποίοι έχουν φύγει, έχει κλείσει το θέμα. Γιατί όλο αυτό πιστεύετε, κύριε Γκαντάτσιο? Καλά, πολιτικά θα μας απαντήσει στη συνέχεια ο κύριος Βαρδάκης. Γιατί πιστεύετε όλη αυτή η κατάσταση? Νομίζω ότι υπάρχει και ασυνονοησία και δεν έχουν αντιληφθεί τον όγκο του προβλήματος. Ειλικρινά μιλάμε για το μεγαλύτερο σεισμό. Συγγνώμη. Όχι. Το ασυνεννοησία είναι, το καταλάβω. Το δεν έχουν αντιληφθεί τον όγκο του προβλήματος ή το μέγεθος του προβλήματος. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Μα έχουν κάνει τόσες επισκέψεις. Έχουν δώσει τόσες συνεντεύξεις τύπου. Έχουν περιοδεύσει στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή τόσες φορές και δεν έχουν αντιληφθεί ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Κυρία Δουλγεράκη, το να κάνεις επισκέψεις και να συζητάς επιλεκτικά με κάποια άτομα, αυτό δεν σου δίνει ούτε το βάθος ούτε το μέγεθος του προβλήματος. Ειλικρινά σας μιλάω, αν κάνει μία βόλτα, το είχαμε πει από το προηγούμενο Πάσχα, ας κατέβει χωρίς την ιδιότητα του ένας υπουργός και ας περιδιαβεί ή ας κάτσει σε ένα καφενείο στην αγορά του Αρκαλοχωρίου. Τη λύση θα τη δώσουν οι ίδιοι πολίτες και τα προβλήματα θα τα ακούσει. Ποια είναι πραγματικά τα προβλήματα? Εμείς τα ακούμε. Εμείς μπορούμε, γιατί αυτό, ενώ τα ακούμε εμείς, δεν μπορεί να τα ακούσει ένας που ψηφίζεται εδώ ή ένας που είναι εντεταλμένος για αυτή τη δουλειά από την κυβέρνηση? Γιατί δεν τα ακούει? Ναι. Γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι θέλει να οριοποιεί μια κατάσταση η πολιτεία, και αυτό είναι εις βάρος της δικής μας κοινωνίας όμως. Γιατί κανείς από αυτούς δεν μένει εδώ. Μάλιστα. Μια περιοχή η οποία μαραζώνει με όλα τα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο κύριος Γκαντάτσιος. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η συνέχεια από το ραδιόφωνο σας να ακούσετε τον κύριο Βαρδάκη και για την πολιτική του τη δική του θέση. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τη συμμετοχή σας. Καλή σας ημέρα από τον 984. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλά να είστε. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, ασυνεννοησία. Δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Μαραζώνει η κοινωνία. Το 80% των επιχειρήσεων έβαλε το χέρι στη τσέπη για να μπορέσει να λειτουργήσει το κατάστημά του, την επιχείρησή του. Το 15% δεν έχει το 15% έχει κλείσει. Οι περιοχές οι οποίες ερημώνουν. Για πείτε, ακούσατε τον κύριο Γκαντάτσιο, ποια είναι η δική σας η άποψη, η πίστη? Θα πω για άλλη μια φορά, ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ευτυχώς υπάρχουν αυτοί, εγώ θα τους πω, όχι σαμαρίτες, όχι εθελοντές, αλλά ανθρώπους που αυτή τη στιγμή κινούν πραγματικά τα νήματα για να κάνουν οι άνθρωποι εκεί της περιοχής ένα βήμα μπροστά. Τώρα εύχομαι και ελπίζω να είναι δυνατοί για να τα καταφέρουν. Εγώ δεν θα, ο κύριος Γκαντάτσιος ήταν ευγενικός. Εγώ, χωρίς να ξέρω το τελευταίο σας ερώτημα προφανώς, πιθανόν. Σας είχα απαντήσει. Για μένα είναι μια εγκληματική αδιαφορία. Και μάλιστα σας είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν δηλώσεις ότι επανέλθει η κανονικότητα, σιγά σιγά επανέλθει. Να σας στείλω ηχητικό να ακούσετε. Βουλευτή της κυβέρνησης, στέλεχος της κυβέρνησης, να λέει ότι στο Αρκαλοχώρι σιγά σιγά επανέρχεται η κανονικότητα. Και σας είπα προηγουμένως, στην αρχή του λόγου μου, ότι αυτό δεν είναι να σε βγάζει από τα ρούχα σου, να σε προβληματίζει αν υπάρχει πράγματι ένα κράτος δικαίου ή αυτοί που επικοινωνούν με τέτοιο τρόπο ζουν σε αυτή τη χώρα. Δεν ζουν. Εμείς θα επιμείνουμε, κύριε Βουδηράκη. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που πραγματικά ξέρω ότι σε καθημερινή βάση είσαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και αναδεικνύετε αυτά τα θέματα. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι να μας ακούσουν. Δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι το ακατόρθωτο να επανδρώσει σε ένα τομέα ο οποίος ξέρει εκ των προτέρων ότι αν επανδοθεί θα δώσει λύση στα προβλήματα. Γιατί δεν το κάνεις? Εγώ δεν είπα να έρθει ο Τριαντόπουλος ή ο Κάθε Τριαντόπουλος να πακτήσει τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν είπα να ξεκινήσει να δίνει δισεκατομμύρια ευρώ, όπως θα δίνουν εκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις εκεί που θέλουν. Εγώ είπα το εξής, να επανδρωθεί ο ΤΑΕΦ
για να μπορεί σαν τομέας αποκατάστασης να δημιουργήσει τις προοπτικές εκείνες που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, της ελπίδας, της αισιοδοξίας, αλλά και της πράξης για να βρουν λύση στα προβλήματά τους. Αλλά όταν βλέπετε τώρα ότι, όπως είπε και ο κ. Γκαγκάτσιος, τροποποιούν την απόφαση, την υπουργική απόφαση, όσον αφορά την οικοσκευή, σιγά τα χρήματα, κυρία Δουλειράκη, το 30% της οικοσκευής. Και του λέει, έλα εδώ, μέχρι τώρα τα έπαιρες με συνοπτικές διαδικασίες, να το πω απλά για να καταλάβουν και αυτό εδώ. Τώρα θέλω να φτιάξει πλήρη φάκελο για να πάρει τα 2.000. Όχι, κύριε Δουλειράκη. Δεν θα μείνω αναπάντητα αυτά. Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια σε καθημερινή βάση. Ωραία. Γιατί εμείς δώσαμε μια υπόσχεση σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα τους αφήσουμε μόνους.